Δεν θα επιτρέψουμε το Ασίμι και οι γύρω περιοχές να αποτελούν σημεία που προσομοιάζουν με την Άγρια Δύση, ούτε θα επιτρέψουμε άλλο τα παιδιά και οι γυναίκες μας να φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Ήταν το μήνυμα που έστειλαν χθες το βράδυ στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτινας τα μέλη του Συμβουλίου αλλά και κάτοικοι του Ασημίου μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας και επιθέσεων, οπλοφορίας και οπλοχρησίας που έχουν μετατρέψει σε εφιάλτη την ζωή των κατοίκων. Ζητάμε την αστυνόμευση της περιοχής, γιατί θα θρυνήσουμε θύματα. Δηλαδή είναι από θαύμα, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Ο κόσμος φοβάται να βγει έξω, είναι λογικό να φοβάται. Εννοείται ότι φοβάται και να μιλήσει. Όταν κυκλοφορούν οπλισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ανταλλάσσουν πυροβολισμούς μέσα στο ΑΣΥΜ, δεν είναι εύκολο να ανοίξουν τα στόματα και να κατονομάσουν ανθρώπους. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και να αδιαφορούμε και ως Δήμος και ως Περιφέρεια και ως Δημότες και ως πολίτες, γιατί κινδυνεύουν ζωές. Την άμεση δημιουργία αστυνομικού μήματος στο Δήμο Γόρτινας. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το πιο πρόσφατο περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα, που σε απόσταση αναπνοής από σχολείο της περιοχής και μέρα μεσημέρι έπεσαν πυροβολισμοί εν είδη προσπάθειας επίλυσης διαφορών, ένα από τα αρκετά περιστατικά που, όπως δηλώνουν, έχουν ζήσει οι κάτοικοι τον τελευταίο καιρό. Φτάξαμε στο σημείο να λέμε ότι η περιοχή του Ασημίου και ο Δήμος Γόρτινας είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όταν ο άνθρωπος περιφέρεται στο Ασίμι, ήσταν όλα χωριά με το όπλο στα χέρια και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα προβληθεί ή θα αναδειχθεί, για μένα είναι μια καθαρά προσωπική γελιοποίηση. Όμως, εκείνη τη στιγμή μεταδίδει φόβο. Όλα είναι θέμα παιδείας. Όλα ξεκινούν από τα σπίτια μας. Η οργή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και κατοίκων του Ασημίου ήταν εμφανής. Και ο λόγος τους όχι οικευτικός αλλά απαιτητικός από την πολιτεία, από την οποία ζήτησαν αστυνόμευση, στυλιτεύοντας την εδώ και χρόνια απόφαση στο Δήμο Γόρτινας, την ώρα που σημειώνονται τέτοια περιστατικά, να μην λειτουργεί αστυνομικό τμήμα. Αυτή η περιοχή είχε παλιότερα 6 αστυνομικά τμήματα. Αυτό ως προβληματισμό για να δούμε η ίδια κοινωνία, η ίδια περιοχή με τους ίδιους περίπου κατοίκους. Τι άλλαξε και σήμερα δεν έχει κανένα αστυνομικό τμήμα. Δεν φταίνει ένας λαός εκεί που κάθεται ένα κεφαλοχώρι για 10 άτομα, 20 όσα είναι. Το Ασίμι, όλα τα περιστατικά που έχουν γεννή, δεν είναι κανένας ασημιανός. Είναι όλοι από τα γύρω χωριά. Άμεση αίσθηση ασφάλειας δεσμεύτηκε ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου Ταξίαρχος Νίκος Πυριδάκης, που έδωσε το παρόν στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, εξηγώντας ότι δεν θα δεχτεί άλλες τέτοιες συμπεριφορές και δεν θα επιτρέψει οι κάτοικοι της περιοχής να φοβούνται μέσα στο χωριό τους. Όσον αφορά όμως το αύριο, άμεσα, η αστυνομία θα σχεδιάσει. Στο Ασίμι θα είναι σχεδόν κάθε μέρα. Και έχετε υπόψη σας, γιατί άκουσα κάποια κυρία και είπε ότι κοντά στα ξερά και κοντά στα χλωρά και καμιά φορά έρχονται κόσμος που δεν φταίει. Έχετε δίκιο. Ο καθένας πολίτης δεν θα ελέγχεται και δεν θα τραβιέται και δεν θα ταλαιπωρείται για μια ζώνη, ένα κράνος. Θα ελέγχονται αυτοί που πρέπει και η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει όσο πρέπει. Στο Ασίμι δεν θα ξαναπάει κάτω να γίνεται αυτό που γίνεται. Πάντως, ενώ κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτυπώθηκε η κοινή ανησυχία, η κοινή διεκδίκηση και η κοινή ανάγκη, το ανορθόδοξο δεν έλειψε, καθώς με φόντο την ανάγκη σύνταξης ψηφίσματος που θα σταλεί και στα Υπουργεία, με περιεχόμενο την ίδρυση αστυνομικού τμήματος και μέχρι τότε την ενίσχυση των υπαρχόντων τμήματων στους όμορους Δήμους, προέκυψε και δεύτερη πρόταση προς ψήφιση από επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, που ζήτησε τη μετεγκατάσταση και της έδρας των ΤΑΕ στο Ασίμι, κάτι που διέσπασε την ομοφωνία σχετικά με το ψήφισμα, αφού τελικά συντάχθηκαν 2 ψηφίσματα προς αποστολή.